Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μάλτα, συναντήθηκε με την Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Τερέζα Μέι, με την Καγκελάριο της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ και με τον Πρόεδρο της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Κατά τις συναντήσεις του, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε στην παρούσα φάση του Κυπριακού, μετά και την τελευταία συνάντησή του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, καθώς και στις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφορικά με το θέμα της ασφάλειας και των εγγύησεων. Υπογράμμισε επίσης τη σημασία του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά μια ενδεχόμενη νέα διάσκεψη για την Κύπρο. Απόψεις για το ρόλο της Ένωσης στο θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων, αλλά και για τις απαράδεκτες αξιώσεις των Τούρκων αναφορικά με το θέμα των 4 ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Τούρκους πολίτες. Η Πρωθυπουργός Μέι, σύμφωνα με το ΚΙΠΕ, μετέφερε στον Πρόεδρο Αναστασιάδη τη θέση της Άγκυρας ότι η Τουρκία θέλει λύση του Κυπριακού. Για να λάβει την απάντηση από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη πως η ρητορική αυτή της Άγκυρας πρέπει να αποδειχθεί στην πράξη. Η καγκελάριος Μέρκελ ενημέρωσε τον πρόεδρο Αναστασιάδη για τη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο πρόεδρο, ενώ στη συνέχεια συναντήθηκε και με τον Έλληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την προσήλωσή του στις συνομιλίες για την εξεύρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό και στη σημασία της εφαρμογής της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογράμμισε ταυτόχρονα ότι η Τουρκία πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο και ότι οι προκλητικές διεκδικήσεις και ενέργειές της στο Αιγαίο υπονομεύουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την ειρήνη και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής. Περί τα μέσα Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Προέδρου Αναστασιάδη και του Έλληνα Πρωθυπουργού για συντονισμό εν ώψη της νέας διάσκεψης για την Κύπρο, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης στο πρωινό δρομολόγιο. Σημείωσε ότι η επιθυμία των δύο πλευρών είναι όπως η διάσκεψη πραγματοποιηθεί αρχές Μαρτίου. Το σίγουρο είναι, είπε, ότι στην επόμενη διάσκεψη θα υπάρξει συνέχιση της συζήτησης για την ασφάλεια και τις εγγύησεις σε πολιτικό επίπεδο. Ο κ. Χριστοδουλίδης επισήμανε πως κανείς δεν μπορεί να απαντήσει αν η επόμενη διάσκεψη θα αποτελέσει το τέλος του δρόμου, προσθέτοντας ότι η προσέγγιση και των Ηνωμένων Εθνών είναι πως η διαδικασία είναι ανοιχτού τέλους. Πρόσθεσε πως θα πρέπει να αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις και τις προθέσεις των εγκυητριών δυνάμεων. Όταν επιστρέψει στη Μάλτα, ο πρόεδρος Αναστασιάδης θα αποφασίσει και την ημερομηνία σύγκλησης του Εθνικού Συμβουλίου. Η λύση του Κυπριακού πρέπει να περιλαμβάνει κατάργηση των εγγυησιών και απομάκρυνση των κατοχικών στρατευμάτων, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Κοτζιάς. Υπεραμείνθηκε των χειρισμών του, λέγοντας ότι έχει την συνείδηση του. Στις 3 το απόγευμα θα έχει συνάντηση με τον ειδικό σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Εσπεν Μπαρθάιντα, και θα συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Ο κ. Κοτζιάς έκανε δηλώσει σήμερα στο ραδιόφωνο του ΑΛΦΑ. Αναφέρθηκε στο Κυπριακό, είπε ότι ο ρωτητής αν νιώθει ότι έχει κάνει το καλύτερο που μπορούσε ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών για το Κυπριακό, είπε ότι έχει ήδη ήσυχη τη συνείδησή του, γιατί όπως είπε στη Γενέβη, τέτοια πράγματα και μπήκαν στο ταπέζι πράγματα που δεν υπήρχαν πριν, όπως είναι το ζήτημα των εγγύσεων και της ασφάλειας και αναθεώρηση του αναχρονιστικού συστήματος των εγγύσεων. Τώρα, είπε ότι σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, είπε ο κ. Κοτζιάς ότι η Τουρκία έχει βάλει δύο πράγματα στο τραπέζι και γίνεται όλο και πιο ειλικρινή η τουρκική πλευρά. Το ένα, είπε ο κ. Κοτζιάς, είναι ότι η Τουρκία μακραίνει το χρόνο παραμονής του τουρκικού στρατού για λόγους γεωστρατηγικούς. Στην αρχή έλεγε η Τουρκία, όπως είπε ο κ. Κοτζιάς σήμερα, ότι το κάνει για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων, ενώ τώρα παραδέχεται ότι το κάνει για γεωστρατηγικούς λόγους. Το δεύτερο που βάζει η Τουρκία, είπε ο κ. Κοτζιάς, στο Κυπριακό είναι ότι θέλει να διασφαλίσει τα συμφέροντα των Τούρκων πολιτών και πώς αυτοί θα πηγαίνουν, έρχονται και θα κινούνται ως Ευρωπαίοι πολίτες στην Κύπρο. Για τα ελληνοτουρκικά είπε ότι πρέπει σε αυτή τη φάση να επικρατήσει ψυχραιμία και πρέπει, είπε ο κ. Κοτζιάς, ότι για να εκτονωθεί η ένταση και για να αποφευθεί ένα θερμό επεισόδιο θα πρέπει να υπάρχουν κανάλια επικοινωνίας ώστε να εκτονώνεται αυτή η ένταση και η νευρικότητα από την τουρκική πλευρά. Η Τουρκία κορυφώνει τις εμπριστικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας με τον Πρωθυπουργό Γιλτιρίμ να κατηγορεί την Αθήνα για προκλήσεις και να προειδοποιεί πως έχει απαντήσει σε οποιαδήποτε εχθρική στάση. Αναφερόμενος στη ρήψη Στεφάνου από τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας στα Ίμια, ο Τούρκος Πρωθυπουργός είπε ότι στις προκλήσεις που προέρχονται κατά διαστήματα από την Ελλάδα, η χώρα του απαντά χαμογελώντας. Ωστόσο, πρόσθεσε, αυτό δεν μπορεί να εκλαμβάνεται λανθασμένα. Προειδοποίησε ότι από όποιον και να προέλθει η εχθρική στάση, η Τουρκία έχει πάντα
πάντοτε απαντήσεις. Ο Μπιναλή Γιλντιρίμ έκανε λόγο για τη μοίρα της γεωγραφίας, αφού δεν μπορεί να επιλέξει τους γείτονές της. Πρέπει, είπε, η Τουρκία να καταφέρει να απορρευθεί με τους υπάρχοντες γείτονες. Κάλεσε την Αθήνα να πράξει αυτό που αρμόζει στη γειτονία, τονίζοντας ότι δεν έχει κανένα νόημα ο Πάνος Καμένος να πηγαίνει στο Αιγαίο και να ποζάρει στις Βραχονισίδες. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός αμφισβήτησε ευθέως την ελληνική κυριαρχία, ισχυριζόμενος για άλλη μια φορά ότι 130 μικρά και μεγάλα κομμάτια βράχων στο Αιγαίο δεν έχουν ταυτότητα και δεν γνωρίζει κανείς σε ποιον ανήκουν. Έρευνα για τις τιμές των καυσίμων διεξάγει το Πανεπιστήμιο Κύπρου για λογαριασμό του Υπουργείου Εμπορίου μετά και την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για την κατακόρυφη άνοδο. Όπως ανέφερε στην εκπομπή μας ο Υπουργός Γιώργος Λακοτρύπης, ήδη δόθηκαν προκατακτικά στοιχεία. Για την άδεια καζίνο, ο κ. Λακοτρύπης είπε ότι αναμένονται υπογραφές εντός του μήνα, ενώ για τον τρίτο γύρο αδειοδότησης στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη αναφέρθηκε με επιφύλαξη σε χρονοδιάγραμμα συμφωνίας τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου. Έχουμε ζητήσει από το Πανεπιστήμιο Κύπρου να μας ετοιμάσει μια μελέτη. Για ακριβώς να δούμε αυτό το φαινόμενο. Πόσο σύντομα ανεβαίνουν οι τιμές μετά από άφηξη ενός φορτίου. Επιτρέψτε μας, αλλά ευγενικά και διακριτικά και εμέσως μας λέτε ότι αμφισβητείτε το πόρισμα του Γενικού Ελεγκτή. Αν δεν το πιστεύετε και θέλετε άλλη έρευνα από το Πανεπιστήμιο. Δεν είπα τέτοιον. Είπα ότι θέλουμε να έχουμε επιστημονικά μετρήσεις γι' αυτό. Το πράγμα. Μάλιστα. Δεν έχουμε αμφιβολία ότι συμβαίνει. Δεν έχουμε αμφιβολία ότι συμβαίνει. Συμβαίνει. Και ενδεχομένως να χάνεται. Να χάνεται, και λέω αυτό, στους μέσους όρους που βλέπουμε για τα 300 τόσα κρατήρια που έχουμε. Βρίσκεται σε εξέλιξη ή θα γίνει σύντομα έρευνα το Πανεπιστημίο για αυτό το θέμα. Ήδη έχουμε κάποια αποκαταστικά αποτελέσματα. Ναι. Περιμένουμε τα τελικά. Προσδοκώ ότι εντός Φεβρουαρίου θα μπορέσουμε να υπογράψουμε την άδεια μέσω της Επιτροπής Παιγνίου, η οποία διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά και τη συγκατάθεση της Βουλής όπως προνοείται στο νόμο. Άρα υπογράφουμε σήμερα σύντομα. Σύντομα, ναι. Προχωράει. Είχατε και σήμερα κάποιες επαφές στη Λευκοσία με εντύπωση εταιρείες. Και χθες και σήμερα, ναι. Και θα συνεχιστούν. Είναι στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης του τρίτου γύρου. Όπως θα είχαμε προαναγγείλει ότι θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις. Mm-hmm. Απλά για λόγους που καταλαβαίνετε δεν ανακοινώνουμε ημερομηνίες, ώρες, γιατί θέλουμε να ολοκληρώσουμε προτού δώσουμε οτιδήποτε στη δημοσιότητα. Βαίνουν καλώς αυτά τα. Ναι, εντάξει, ο καθένας εξηγεί. Σήμερα ήταν επεξηγηματικές κυρίως, μπορώ να το πω αυτό, για τις θέσεις της κάθε πλευράς. Τι ακριβώς επιδιώκουμε από αυτήν τη συζήτηση, την οποία προσδοκούμε να καταλήξουμε μέχρι τέλος του Φεβράρι, αρχές Μαρτίου. Το λέω με κάθε επιφύλαξη. Τέλος Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου, να καταλήξετε πού? Σε πιθανές συμφωνίες. Υπογραφές συμφωνιών. Ναι. Στάθμευσαν τα οχήματά τους και τράβηξαν χειρόφρενο οι οδηγοί ταξί σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, προκαλώντας μποτιλιάρισμα και ταλαιπωρία σε χιλιάδες οδηγούς. Οι οδηγοί ταξί, οι οποίοι κατήλθαν σε στάση εργασίας το πρωί, ζητούν την απόσυρση αριθμού αδειών, την μείωση του κόστους λειτουργίας των ταξί και πάταξη της πειρατείας. Λόγω της εκδήλωσης διαμαρτυρίας, στη Λευκοσία έκλεισαν κύριοι δρόμοι και η αστυνομία πήρε μέτρα για διοχέτευση της τροχέας από άλλες οδούς. Στη Λεμεσό, οι οδηγοί ταξί συγκεντρώθηκαν έξω από το λιμάνι της πόλης και έκλεισαν για λίγο την είσοδο του, αλλά και στην περιοχή του Παλαιού Λιμανιού. Στη Λάρνακα και στην Πάφο στάθμευσαν σε δρόμους κοντά στα αεροδρόμια. Με παρέμβαση του Υπουργού Μεταφορών Μάριου Δημητριάδη, διευθετήθηκε συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα για συζήτηση των ετοιμάτων των οδηγών ταξί. Αν πάει εσείς τα οικονομικά που έχουν οικονομικό σκέλος, αρκεύουν ότι έχει κρίση και δεν έχουν λεφτά, και εύχομαι εμείς, ακούμε την επόμενη που πάσουν ότι τόσα εκατομμύρια δοθήκα. Πάμε στην πειρατεία τώρα, το οποίο δεν έχει οικονομικό κόστος, απλώς τρία υπουργεία να συνεργαστούν, να κάνουν την πρόταξη της πειρατείας, βρίσκουν 100 δικαιολογίες. Θέλω να τους πω εδώ ότι εάν δεν βρεθεί χρήση τομή, θα πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας. Δεν μας μένει τίποτε. Θα συνεργαστούμε εμείς με τους συναδέλφους στα αεροδρόμια, θα τους στέλνουμε τους αριθμούς των οχημάτων που ξεκινούν από τα ξενοδοχεία εδώ και ό,τι με λέει γενέσαι. Είχαμε να μας κάνουν πιάσεις για ταξί και αγνοήσα μας εδώ και τόσα χρόνια. Αν λογαριάσετε 2.500 ταξί αστικά αγροτικά πανκύπρια, είναι το ένα λίγο 4.000 οικογένειες, έτσι. Πώς θα ζήσουμε? Δεν βγαίνουμε. Μα δεν μπορεί να καταργηθεί το ταξί. Δεν μπορεί, ας πούμε, τόσα χρόνια εμείς επαγγελματίες εθισιάσαμε τη ζωή μας για αυτό το επάγγελμα να έρχονται ορισμένοι να μας καταργούν για τα δικά τους συμφέροντα.
Λουκέτο, σε ιδιωτικό φροντιστήριο που λειτουργούσε χωρίς την άδεια του Υπουργείου Παιδείας, έβαλε η αστυνομία στη Λεμεσό μετά από επιχείρηση που διεξήχθη στη βάση δικαστικού εντάλματος έρευνας. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέλη της έκαναν έφοδο στατικό και εντόπισαν μαθητές και τρεις καθηγητές, δύο εκ των οποίων διορισμένοι στο δημόσιο. Από τον χώρο παραλήφθηκαν ως τεκμήρια όλος ο εξοπλισμός. Θρανία, καρέκλες, βιβλία και πίνακες διδασκαλίας. Οι δύο καθηγήτριες, 36 και 56 ετών, και ο καθηγητής ηλικίας 34 ετών, οδηγήθηκαν για ανάκριση στην αστυνομική διευθύνση Λεμεσού. Κατηγορήθηκαν γραπτώς και αφέθηκαν ελεύθεροι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ισχυρίζονται πως ό,τι έκαναν ήταν από αγάπη για τη διδασκαλία και βρέθηκαν εκείνη τη στιγμή εκεί για να βοηθήσουν τον συνάδελφό τους. Κάθε αναβολή μας στερεί χρόνο προετοιμασίας, δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Καδής, σχολιάζοντας την απόφαση για αναβολή της ψήφισης των κανονισμών λειτουργίας των σχολείων μέσης εκπαίδευσης. Εξέφρασε την ελπίδα το θέμα να λήξει οριστικά την ερχόμενη εβδομάδα, τονίζοντας ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές στη φιλοσοφία. Η ψήφιση των κανονισμών για τη λειτουργία των σχολείων μέσης εκπαίδευσης θα γίνει τελικά την ερχόμενη Παρασκευή. Απλά όσο περισσότερο αναβάλλεται αυτό το ζήτημα, τόσο περισσότερο αναστάτωση δημιουργείται, αμφιβολίες, ανησυχίες. Δεν θα έχουμε αλλαγές στη φιλοσοφία, θα έχουμε αλλαγές οι οποίες, όπως είπα, θα απαντούν σε ανησυχίες. Όπως για παράδειγμα, θα έχουμε τροπολογία, έτσι εκτιμώ και έτσι είμαι ενήμερος, ότι θα έχουμε μια τροπολογία η οποία θα ενσωματώνει μέσα στους κανονισμούς ένα συγκεκριμένο μηχανισμό που θα υποπτεύει την προετοιμασία για την εφαρμογή των προνοιών για την αξιολόγηση των μαθητών, αλλά στη συνέχεια και που θα αξιολογεί το κατά πόσο πέτυχαν τους σκοπούς τους αυτοί οι κανονισμοί. 50 προπλάσματα προσέφερε το Κυπριακό Συμβούλιο Αναζωογόνησης για εκπαίδευση στα σχολεία σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιηθούν και να εκπαιδευτούν οι πολίτες για τις εξωνοσοκομιακές ανακοπές. Ήδη στη μέση εκπαίδευση έχει ενταχθεί στο σχολικό πρόγραμμα σχετικό μάθημα για τουλάχιστον 2 ώρες το χρόνο. Στα σχολεία μας σήμερα γίνεται εκπαίδευση και των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών μας. Και θεωρώ ότι η Κύπρος μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια χώρα που πρωτοπορεί σε αυτόν τον τομέα. Έχουμε εισάξει απεινιδωτές σε όλα μας τα σχολεία και η εκπαίδευση των μαθητών μας γίνεται συστηματικά. Με τη συνδρομή του ΚΙΣΑΝ θεωρώ ότι θα αναβαθμίσουμε περαιτέρω την εκπαίδευση των ίδιων των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών, διότι θα έρθει και η πιστοποίηση μέσα από το αρμόδιο σώμα. Είναι ένα ανυπαρκτό πρόβλημα με μια ανακοπή ανά χίλιους κατοίκους χρόνων, όπου η έγκαιρη παρέμβαση και όσο το δυνατόν πιο σύντομη παρέμβαση αυξάνει σημαντικότατα την πιθανότητα επιβίωσης. Και για να γίνει σωστή παρέμβαση πρέπει κάποιος να μπορέσει να αναγνωρίσει την ανακοπή και να ξεκινήσει τη βασική καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση σωστά μέχρι να έρθουν επαγγελματίες υγείας και να αναλάβουν από εκεί και πέρα. Η διεθνή επικαιρότητα με την απειλή ότι όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι, απαντά ο Ντόναλντ Τραμπ στην εκτόξευση βαλιστικού πυράβλου από το Ιράν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών φαίνεται αποφασισμένος να εφαρμόσει με κάθε κόστος το νόμο για τους μουσουλμάνους μετανάστες. Ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι θα χάσει από τους πιο πιστούς συμμάχους του. Αυτή τη φορά έκλεισε οργισμένος το τηλέφωνο στον Αυστραλό Πρωθυπουργό. Αυτά εξελίχθηκε η τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Αυστραλό Πρωθυπουργό Μάλκομ Τέρνμπουλ. Όπως αποκαλύπτει η Washington Post, ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να του έκλεισε εκνευρισμένο στο τηλέφωνο, αφού πρώτα απέρριψε τη συμφωνία που προβλέπει τη μετεγκατάσταση προσφύγων από την Αυστραλία στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας ότι είναι σαν να δέχεται τους επόμενους βομβιστές της Βοστόνης. It is causing alarm here in the US that, you know, this is a call with an ally. What is going to happen when a diplomacy is really needed with a foreign leader who is not. Αν και ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Twitter κάνει λόγο για μια ανόητη συμφωνία που σκοπεύει να επανεξετάσει, ο Αυστραλός Πρωθυπουργός επιμένει ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει. The President assured me that he would continue with honor the agreement we entered into with the Obama administration with respect to refugee resettlement.
η υψηλή τόνη και στην τηλεφωνική συνομιλία του Τραμπ με τον Μεξικανό ομολογό του Ενρίκε Πένια Νιέτο. Σύμφωνα με το Associated Press, ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε να στείλει στρατό για να βάλει τέλος στη δράση των καρτέλ των ναρκωτικών, κάτι που ωστόσο διαψεύδουν και οι δύο πλευρές. Is in trouble, but we're going to straighten it out, okay? That's what I do. I fix things. We're going to straighten it out. Believe me, when you hear about the tough phone calls I'm having, don't worry about it. Just don't worry about it. They're tough. We have to be tough. It's time we're going to be a little tough, folks. We're taken advantage of by every nation in the world virtually. It's not going to happen. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτόξευσε μερικές ακόμη απειλές μέσω Twitter, αφού ανέφερε ότι το Ιράν έχει λάβει επίσημη προειδοποίηση για την εκτόξευση βαλιστικού πυράβλου στην οποία προχώρησε, απείλησε να διακόψει την κρατική χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Μπέρκλεϊ στην Καλιφόρνια. Διαδηλώσεις με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η ομιλία του ακροδεξίου αρθρογράφου του υπερσυντηρητικού ιστότοπου Breitbart και ένθερμου υποστηρικτή του Μίλο Γιαννόπουλος. Με έκπληξη δέχτηκα στο Ισραήλ τις επικρίσεις της νέας αμερικανικής κυβέρνησης για τους εβραϊκούς οικισμούς. Ο Λευκός Οίκος κάλεσε το Τελαβίβ να σταματήσει τις ανακοινώσεις προθέσεων για οικοδόμηση νέων κατοικιών. Πρόκειται για στροφή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προεκλογικά ήταν ένθερμος υποστηρικτής της Ισραηλινής πολιτικής. Σαν κεραυνός έπεσε στην Ισραηλινή κυβέρνηση η προειδοποίηση του Λευκού Οίκου να σταματήσει τις ανακοινώσεις περί νέων επικισμών ή την επέκταση των υφιστάμενων. Τις χαρακτηρίζει μονομερείς και υπονομευτικές των προσπαθειών του Προέδρου Τραμπ να σφυριλατήσει την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου έρχεται λίγες ημέρες πριν τη μετάβαση του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον στις 15 Φεβρουαρίου για συνομιλίες με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Η εφημερίδα Jerusalem Post επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε υπό τη μορφή ανωνυμίας, τονίζοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι υπέρ της λύσης των δύο κρατών προς απογοήτευση κυρίως της δεξιάς πτέρυγας στην Ισραηλινή κυβέρνηση. Μετά την ανακοίνωση από το Λευκό Οίκο, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Ρεξ Τίλερσον με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Πηγές στο περιβάλλον του Ισραηλινού Πρωθυπουργού θεωρούν ότι η νέα Αμερικανική διοίκηση δεν χρησιμοποιεί την ίδια απόλυτη γλώσσα όπως η προηγούμενη υπό τον Μπαράκ Ομπάμα, για τον οποίο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου πολλάκις υπήρξε κόκκινο πανί. Το ρήγμα στις σχέσεις Βερολίνου-Άγκυρας επιβεβαίωσε η επίσκεψη της καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ στην Τουρκία. Στην κοινή διάσκεψη τύπου καταγράφηκε ένταση όταν η Γερμανίδα καγκελάριος χρησιμοποίησε τον όρο Ισλαμιστική τρομοκρατία. Τότε ο Τούρκος πρόεδρος της υπέδειξε ότι ο όρος Ισλαμιστική τρομοκρατία προκαλεί σοβαρή θλίψη στους μουσουλμάνους. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο Ισλάμ και το Ισλαμιστικό, απάντησε η Μέρκελ. Σε όχι ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με την χειραψίες και μάλλον βεβαιασμένα χαμόγελα μπροστά στις κάμερες, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της καγκελαρίου Μέρκελ με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν στην Άγκυρα. Στις δημόσιες δηλώσεις τους, οι δύο ηγέτες έδωσαν την εντύπωση ότι ο καθένας είχε τη δική του ατζέντα. Ο Ταγίπ Ερντογάν τόνισε ότι η συνάντηση επικεντρώθηκε στις εξελίξεις σε Ιράκ, Συρία και Αιγαίο και ειδικότερα στην προσφυγική κρίση, αλλά και στη συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ama uluslararası terörist mücadele sadece bir ülkenin halledebileceği değil, burada uluslararası bir dayanışmanın, bir mutabakatın olması kesinlikle söz konusudur. Η Γερμανίδα Καγκελάριος συμφώνησε στην ανάγκη κοινής αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, ενώ φρόντισε να επισημάνει ότι η συμφωνία Βεξελών-Άγκυρας για το προσφυγικό είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών. Όταν όμως άρχισε να μιλά για την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία, κατέστησε σαφή τη διαφωνία της με τις μαζικές διώξεις και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των δημοκρατικών ελευθεριών με αιχμές για την καταστολή κατά των μέσων ενημέρωσης. Gerade im Zusammenhang mit dem Putsch gesehen, wie sich das türkische Volk, die türkische Bevölkerung für die Demokratie und für die Regeln der Demokratie in der Türkei eingesetzt hat. Gerade deshalb ist jetzt in dieser entscheidenden Phase natürlich auch wichtig, dass Meinungsfreiheit eingehalten wird. Die Frau Merkel prokalese mailsa την αντίδραση του Ταγίπ Ερντογάν όταν χρησιμοποίησε τον όρο Ισλαμιστική τρομοκρατία. Islamist terör ifadesi biz Müslümanları ciddi manada üzmektedir. Böyle bir ifade kullanılamaz, doğru değildir. Çünkü İslam'la terör bir araya gelemez. İslam'ın kelime anlamı barıştır.
Η κυρία Μέρκελ δεν παρέλειψε να θυμίσει στον πρόεδρο Ερντογάν και μια βασική αρχή της δημοκρατίας. Opposition gehört zu einer Demokratie dazu. Das erfahren wir alle miteinander jeden Tag in demokratischen Staaten. Βίαιη επίθεση δέχτηκε δημοσιογράφος τηλεοπτικού σταθμού από σωματοφύλακες της αρχηγού του Εθνικού Μετώπου Μαρίν Λεπέν κατά τη διάρκεια επίσκεψής της σε συνεδριακό κέντρο στο Παρίσι. Ο δημοσιογράφος επιχείρησε να ρωτήσει τη Μαρίν Λεπέν για το ζήτημα των χρημάτων που λάμβανε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διέθετε σε υπαλλήλους του κόμματός της άσχετους με ευρωκοινοβουλευτικές δραστηριότητες. Τότε οι σωματοφύλακές της τον άρπαξαν και τον πέταξαν έξω από το συνεδριακό κέντρο. Bonjour, est-ce que votre garde du corps a vraiment été votre assistant parlementaire ou est-ce que c'était... Non mais lâchez-moi, lâchez-moi enfin, bon, mais oh, lâchez-moi, mais... Ça va, toi, lâchez-moi immédiatement enfin, mais vous êtes complètement malade, lâchez-moi. Il agresse les agents de la police. Non, non, ouais, accrédité ici, vous pouvez pas m'empêcher de poser une question à Madame Le Pen, je suis accrédité ici. Donc vous me lâchez et vous... Excusez pour cette violence immédiatement. Μένουμε στη Γαλλία. Εντείνονται και εσωκομματικές πιέσεις προς τον Φρανσουά Φιγιόν να παραιτηθεί από τη διεκδίκηση της Γαλλικής Προεδρίας μετά από σκάνδαλα που αφορούν κυρίως τη σύζυγό του. Δημοσκοπήσεις τον φέρνουν να παραμένει τρίτος στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών πίσω από την Μαρίν Λεπέν. Έντονες πιέσεις και μέσα από το κόμμα του δέχεται πλέον ο Φρανσουά Φιγιόν προκειμένου να αποσυρθεί από την κούρσα για την Προεδρία της Γαλλίας. Πολλά στελέχη των Ρεπουμπλικάνων θεωρούν ότι η υποψηφιότητά του έχει πλέον καεί εξαιτίας του σκανδάλου για αργομυστία της σύζυγου του. Ο Φιγιόν πάντως προσπαθεί να αντεπιτεθεί. Je souhaite que la justice tranche rapidement cette affaire. Θέλω να αποδοθεί γρήγορα δικαιοσύνη. Je ne peux pas vous cacher que j'éprouve... Όμως δεν μπορώ να αρνηθώ ότι είμαι πολύ θυμωμένος. Que j'éprouve une colère froide. Είμαι εξοργισμένος με αυτά τα κυνηγόσκυλα που ικανοποιούνται με το καταστροφικό τους έργο. Se complète dans cette entreprise de démolition. Το σκάνδαλο με επίκεντρο την Πενελόπ Φιγιόν περιπλέκεται περαιτέρω. Η τηλεόραση προέβαλε βίντεο από συνέδριο του 2007, στην οποία η Φιγιόν ισχυρίζεται ότι ποτέ δεν υπήρξε βοηθός του συζύγου της. Ο δικηγόρος της έκανε λόγο προσωπήμως απομονωμένα αποσπάσματα. Ορισμένες δημοσιογραφίες δίνουν πλέον στην τρίτη θέση πίσω από τον Εμμανουέλ Μακρόν και τη Μαρίν Λεπέν. Αν όμως η επικεφαλή της γαλλικής ακροδεξιάς περάσει στο δεύτερο γύρο, τότε βάσει τον Γκάλοπ θα χάσει από τον αντίπαλό της είτε είναι ο Φιγιόν ή ο Μακρόν. Άλλες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Στη συνέχεια δείτε καρέ-καρέ κινηματογραφική ληστεία στο Μιλάνο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πως ένας δάσκαλος εμπνέει τους μαθητές του και τους κάνει να νιώθουν ξεχωριστοί, αλλά και εντυπωσιακές εικόνες από τη Χαβάη όταν ποτάμι λάβας από ηφαίστειο συναντά τον ωκεανό. Η ροή του μοιάζει σαν να βγαίνει από λάστιχο. Ένα ποτάμι λάβας από το ηφαίστειο Κιλαουέα στην νότια Χαβάη εκβάλλει στα νερά του Ειρηνικού ωκεανού, ενώ παράλληλα σημειώνονται μικρές εκρήξεις. Η εικόνα είναι τόσο εντυπωσιακή που πολλοί αψηφούν τον κίνδυνο και κάνουν εκδρομές στα ανοιχτά του νησιού για να τη δουν από κοντά. Όχι μία ούτε δύο αλλά 40 ξεχωριστές χειραψίες. Αυτή είναι η καθημερινή υποδοχή δασκάλου στους μαθητές τους σε σχολείο του Σάρλο της Βόρειας Καρολίνας. Ο δάσκαλος Barry White Jr. πήρε την ιδέα από το αστέρι του NBA LeBron James και τους συναθλητές του και τονίζει κινηματογραφική ταινία. Ο ένας από τους δράστες αρχικά προσποιείται τον πελάτη. Όταν η υπάλληλος μπαίνει στο χώρο του χρηματοκιβωτίου, εκείνος την αρπάζει και την πετά στο έδαφος, δένοντάς της στα χέρια. Τότε μαζί με τον συνεργάτη του αδειάζουν το περιεχόμενό του. Η αστυνομία του Μιλάνου κατάφερε να ταυτοποιήσει τον έναν από τους ληστές σερβικής καταγωγής, αν και μέχρι τώρα δεν έχει προχωρήσει σε κάποια σύλληψη. Για δεύτερη φορά θα γίνει μητέρα η Beyoncé και μάλιστα περιμένει δίδυμα. Το αποκάλυψε η ίδια με μια φωτογραφία της στο Instagram.
Ζόρουχα αξίας 130 δολαρίων και ένα πράσινο τούλι, η Beyoncé ποζάρει γονατισμένη μπροστά από ένα στεφάνι λουλούδια και ανακοινώνει τη χαρμόσυνη είδηση ότι περιμένει δίδυμα. Αμέσως το διαδίκτυο παίρνει φωτιά με το αμερικανικό ABC να καταγράφει 4.700.000 likes σε λιγότερες από 3 ώρες στο Instagram και 17.000 μηνύματα ανά λεπτό στο Twitter. Φανατικοί οπαδοί και εκατοντάδες διασημότητες πέφτουν να τη συγχαρούν, αλλά και να σαρκάσουν τον τρόπο με τον οποίο έγινε η ανακοίνωση με κορυφαία τη μέτρη του είδους Ellen DeGeneres. Το 2012 η Beyoncé είχε φέρει στον κόσμο την Blue Ivy, καρπό του ερωτά της με το σύζυγό της Jay-Z. Λίγες μέρες μετά εκείνος κυκλοφόρησε το τραγούδι του Glory, μέσα από τους στίχους του οποίου αποκάλυψε ότι ένα χρόνο πριν η Beyoncé είχε αποβάλει. Και η πρόγνωση για τον καιρό το απόγευμα και απόψε θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική και στα βόρεια παράλια νότιο-ανατολική ασθενής τριοποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 4 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 7 στα παράλια και στους μείον 2 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Τοπικά στα ορεινά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός. Το ύψος των χιονιών στην κορυφή του Ολύμπου είναι 70 εκατοστά και στην πλατεία Τρόοδους 60.